Το υψηλό κόστος ζωοτροφών σε συνδυασμό με τις θεομηνίες έδωσαν τη χαριστική βολή στο κτηνοτροφικό κλάδο του νησιού μας, με τις συνέπειες να είναι ορατές εν ώψη Πάσχα, καθώς φέτος θα είναι σημαντικά περιορισμένες οι ποσότητες σε αρνιά στην Κρήτη. Βεβαίως υπάρχει μειωμένη παραγωγή στην Κρήτη, στα νοερήφια, κατά 40 με 45%. Έχουμε δει ότι ο πρωτογενής τομέας έχει πάθει μεγάλη κατρακύλα, ειδικά φέτος. Οι πληροφορίες που έχουμε από όλη την επικράτεια είναι ότι υπάρχει μειωμένη παραγωγή αρνιού, ότι δεν φτάνει το αρνί που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα για να καλύψει τις ανάγκες που θέλουμε την περίοδο του Πάσχα. Οι τροφές είναι αυξημένες πάνω από 30%. Το κόστος παραγωγής για το αρνί γάλακτος είναι 8 ευρώ το κιλό. Το 6 δεν είναι μία τιμή που παίρνουμε, που ζητάμε και παίρνουμε και θα μας σώσει. Δεν είναι. Και αυτή είναι κάτω του κόστους. Πολλά έχουν πέσει σημασία για να μειωθεί το ζωικό κεφάλαιο στην Κρήτη, εδώ που γνωρίζουμε εμείς πράγματα και καταστάσεις. Μεγάλη ευθύνη φέρει η πολιτεία. Τα αρνιά βέβαια φέτος είναι λίγο μεγαλύτερα λόγω της οψιμότητας του Πάσχα. Μην ξεχνάμε ότι πάει αρχές Μαΐου το Πάσχα. Ο Φλεβάρης ήταν μήνας που ήταν υψηλές θερμοκρασίες, άρα τα αρνιά φύγαν νωρίς. Στη δραματική μείωση του ζωικού πληθυσμού έως και 45% αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μυλοποτάμου, Γρίλος Παπαδάκης, ο οποίος τονίζει την ανάγκη οι καταναλωτές να προβούν άμεσα στην αγορά κρέατος για το πασχαλινό τραπέζι. Βεβαίως ότι πρέπει να προμηθευτούν άμεσα τα αρνιά, γιατί μην περιμένουν τη μεγαλοβδομάδα. Η ροή από τη Μάντρα μέχρι το Τζιγκέλι του κρεοπολίου να είναι εις γνώση του. Και να γνωρίζει και ένα πολύ πολύ βασικό, ότι το φτηνό το κρέας δεν το τρώνε ούτε οι σκύλοι. Εγώ βλέπω, το βλέπω από το σπίτι μου, ότι ένας άνθρωπος που είναι κλεισμένος μέσα, όλη η ενέργεια που έχει είναι στο φαΐ. Να στηριχθεί η τοπική παραγωγή, τονίζουν κτηνοτρόφοι, οι οποίοι παράλληλα στέλνουν τα δικά τους μηνύματα προς την κυβέρνηση. Να ελέγξει, να βάλει του ηλεκτρικού τους μηχανισμούς να δουλέψει σωστά, και να σταματήσουν και τώρα και για πάντα οι παράνομες ελληνοποιήσεις. Οι εισαγωγές είναι ο κανόνας της ελεύθερης αγοράς να γίνονται, αλλά ο καταναλωτής οφείλει αυτό που πληρώνει και αγοράζει να ξέρει από πού προέρχεται και τι είναι. Εάν δεν στηριχτούμε από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δυστυχώς του χρόνου θα δούμε πράγματα που δεν θα τα πιστεύει κανένας. Δηλαδή θα μας φέρουν τα εισαγόμενα για να τρώμε και εδώ στην Κρήτη. Καλό την κυβέρνηση να λειτουργήσει στη λογική τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρεύει, να βάλει διατίμηση ούτε στην τιμή του παραγωγού, ούτε στον καταναλωτή, ας αφήσει την αγορά να λειτουργήσει. Και όχι να βγει ο Άδωνης και πέρυσι κουνούσε το κεφάλι στους παραγωγούς. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο ήτανε. Πέρυσι πωλήθηκαν αρνιά στα συνοικιακά της Αθήνας 15-17 ευρώ. Είχαμε κερδοσκοπικά φαινόμενα. Εν τω μεταξύ, εντατική είναι η έλεγχη στην αγορά με στόχο την προστασία των καταναλωτών, με τους ειδικούς να δίνουν συμβουλές. Να μην παρασύρονται οι καταναλωτές από υποτιθέμενες χαμηλές τιμές ή από ανθρώπους οι οποίοι γυρίζουν στα καφενεία και γράφουν να τους δώσουν το μπλοκάζι το λεγόμενο, διότι τα πράγματα εκεί είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα τώρα που είναι υψηλές θερμοκρασίες, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε πάντα, όπως κάθε φορά, είναι να είναι προσεκτικοί ιδιαίτερα καταναλωτές, να ψωνίζουν κρέατα και αυγά και οτιδήποτε άλλα προϊόντα μόνο από νόμιμα σημεία πώλησης.